Την επίσπευση τη διαδικασία σύσταση του δικαστηρίου επιδιαιτησία για το θέμα των αξιογράφων προωθεί ο πρόεδρο Αναστασιάδη. Κάτι που ικανοποιεί τον σύνδεσμο κατόχων αξιογράφων. Φεύγουμε ικανοποιημένοι, μεταφέρομαι μηνύματα στου κατόχου τραπεζικών αξιογράφων, ελπιδοφόρα πλέον. Πιστεύουμε να κράτατε ότι από τη στιγμή που ο πρόεδρο τη Δημοκρατία το αποφάσισε και μα το υπερτώνησε, ότι θα κάνει το πάνω αυτό το πρόβλημα να επιληθεί το συντομότερο δυνατό. Σύμφωνα με τον φίγο Μαυροβουνιώτη, ο πρόεδρο Αναστασιάδη. Βρίσκεται σε επαφή με την νομική υπηρεσία και το Υπουργείο Δικαιοσύνη, προκειμένου σε 1,5 μήνα το αργότερο το νομοσχέδιο για το Δικαστήριο Επιδιαιτησία να καταδεθεί στη Βουλή. Όσον αφορά ένα-δύο σημεία, τα οποία παρουσιάζονταν ότι είχαν κάποιε δυσκολίε, διότι το Δικαστήριο Επιδιαιτησία λειτουργεί κοινή συνενέση και πρέπει να έχει τη συγκατάθεση για το δύο πλευρών, μα διαβεβαίωσαν ότι σε συντονισμό με τον Γενικό Ισαγγελέα, θα, στο συντομότερο δυνατό, θα ξεπεραστεί αυτό το σημείο και έτσι θα μπορέσει να λειτουργήσει πλέον το Δικαστήριο Επιδιαιτησία. Μία από τι σκέψει που κάνει η κυβέρνηση είναι να δοθεί χρηματικό ποσό σε όσου αποδειχθεί ότι έχουν εξαπατηθεί, καθώ και ομόλογα τη Τράπεζα Κύπρου πενταετού διάρκεια με επιτόκιο 3%. Νομμένου ότι εμεί θα αποδείξουμε στο δικαστήριο τη Επιδιαιτησία την απόλυτη ευθύνη των τραπεζών, θα αποζημιωθούμε 100%. Εκτό και αν υπάρχουν κάποιοι θεσμικοί επενδυτέ οι οποίοι ε, πιθανόν να μην μπορούν να αποδείξουν αυτόν, τότε το καθεστώ είναι διαφορετικό. Ερωτηθεί αν η ρύθμιση που δρομολογείται είναι υπό την αίρεση τη Τρόικα, ο πρόεδρο του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων δήλωσε ότι το Eurogroup έχει χαιρετήσει την απόφαση των Κυπριακών Αρχών ότι εκείνοι που αποδεδειγμένα έχουν εξαπατηθεί θα αποζημιωθούν.